Ο Θανάσης λοιπόν το έχει γυρίσει όλο το πράγμα στη ζωή του και πολύ έκανε καλά έκανε σε έναν κόσμο που όλα είναι λάθος, όλα είναι λάθος σε αυτόν τον κόσμο μας. Το είδε διαφορετικά το θέμα, αλλά ποια είναι η στιγμή που ένιωσε και ήξερε ότι αλλάζει η ζωή του? Ήταν μια στιγμή που ενώ αυτός πήγαινε να ξεκουραστεί, τον κυνηγούσαν οι λογαριασμοί, οι τράπεζες και τα λοιπά, τις πρακτικές, και πώς αντέδρασε? Πώς φτάνει η στιγμή που Θανάσης Ευθυμιάδης 1 γίνεται Θανάσης Ευθυμιάδης 2? Είχαν αρχίσει, ξέρεις, να παίρνουν τηλέφωνα από τράπεζες, αυτά, τι γίνεται, οι δόσεις, τα δάνεια, τα αυτά, οι εφορίες, μια τρέλα, λες τι γίνεται. Από τη δουλειά σου λέγανε δεν έχουμε λεφτά να σε πληρώσουμε. Οι τράπεζες ζητούσαν τα λεφτά, λέω τι, θα τρελαθώ. Και ήμουνα στην παραλία και όντως ήταν χειμώνας και αρχίζει έτσι ένα νερόχιονο να ρίχνει. Τα βγάζω όλα, χορεύω ένα μπυρίχιο, βουτάω στη θάλασσα. Και εκεί κατάλαβα ότι τελείωσε η παλιά ζωή. Και λέω τίποτα. Εμπιστοσύνη στη θεϊκή δύναμη και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Αυτό είναι. Του ήλθαν οι λογαριασμοί, τον πέραν τηλέφωνο στις πρακτικές εταιρείες, οι τράπεζες, χόρεψε ένα πυρίχιο και τελειώσαν όλα. Και είμαστε οι μόνοι που έχουμε τη στιγμή εκείνη σε βίντεο. Τη στιγμή που άλλαξε η ζωή του. Καλημέρα σας, κύριε Ευθυμιάδη. Από την Β' Τράπεζα σας τηλεφωνώ. Έχετε να πληρώσετε τη δόση του δανείου σας σε 2,5 χρόνια. Πού η Μοριζάντε, να χεστήκαμε αν και έγινε το ΚΑΙΚ. Από την εφορία τηλεφωνώ. Δεν πληρώνετε τίποτα 10 χρόνια τώρα. Έπαλα, λέει, απάνσο τεμόν το παπάργραφωσε. Κύριε Ευθυμιάδη, από τον ΕΦΚΑ παίρνω. Χρωστάτε 37 μήνες. Άφσαμε τώρα, θυμίζω σέρα. Κλώσε με, παράντες και θα ρούξουν. Έτσι όπως το πάτε, θα προχωρήσουμε σε κατάσχεση. Ω, τυρ το στόμα σα πάλι κέρτε. 7 εσατά πουρμάδας. Από την ασφάλεια του αυτοκινήτου παίρνω. Χρωστάτε... Σα τεμούν τα κάκαλα από εμάς, κοστής παλαμάς. Κύριε Ευθυμιάδη, για τα κοινόχρηστα της οικοδομής. Ίμψον λεπτό, η ταράσωσε με Κάιρον. Πω, 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 πω. Έτσι, κυρίες και κύριοι, εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Θανάσης.